Κύριε Δελή. Η πραγματικότητα, κυρία Μουστάκα, για την πλειοψηφία των συμπολιτών μας είναι πάρα πολύ σκληρή. Και το μέλλον φαίνεται δυσίωνο. Τα μέτρα που έχουν ψηφιστεί και με το μνημόνιο, αλλά και πριν από το μνημόνιο, θα τσακίζουν, εάν δεν αντιπαρατεθεί και αν δεν αντισταθεί το λαϊκό κίνημα, θα τσακίζουν για πολλά χρόνια τις επόμενες γενιές. Να πούμε εδώ ότι κατά τη γνώμη μας ότι όσοι ενοχοποιούν αποκλειστικά το μνημόνιο για αυτή την πολιτική θέλουν να αθωώσουν ή να κρύψουν τον πραγματικό ένοχο που είναι το ίδιο το σύστημα της βαρβαρότητας που ζούμε και το κάνουν αυτό επειδή την όποια ανάπτυξη ευαγγελίζονται είτε στη χώρα μας είτε στο Δήμο Θεσσαλονίκης έχουν ήδη αποφασίσει να την αναθέσουν πάλι στους μεγάλους επιχειρηματίες, στους εργολάβους οι οποίοι έχουν περικυκλώσει ήδη το Δήμο, εκτελούν το 97% του τεχνικού του προγράμματος. Αυτή η ανάπτυξη όμως, η οποία θα έρθει, όταν θα έρθει, δεν πρόκειται να δώσει τίποτα στους ανθρώπους μας που υποφέρουν, γιατί ούτε τα μεροκάματα θα αποκατασταθούν, ούτε οι εργασιακές σχέσεις θα βελτιωθούν. Αυτό που χρειάζεται να γίνει, κατά τη γνώμη μας, είναι να ενισχυθεί το ρεύμα της λαϊκής αντίστασης, να υπερψηφιστούν τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης, που έχουν σταθερή γραμμή ενάντια σε αυτά τα συμφέροντα.